χαρά έχω όταν καθόμαστε εδώ μαζί με συνάδελφο και μάλιστα καλό συνάδελφο με όλες τις έννοιες που περιλαμβάνει ο όρος και με έναν συνάδελφο που κάνει πάντα επιτυχίες στο ρεπορτάζ του. Πέτρος Κουσουλός. Τώρα το ευχαριστώ. Καταρχάς με κάνεις και υποκινήσω και δεν μου αρέσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να ξέρεις ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα που βρίσκομαι εδώ δίπλα σου. Εύχομαι καλή συνέχεια σε αυτό το οποίο κάνεις και μαθαίνω ότι πραγματικά σκίζει και έχει τεράστια απήχηση και στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μου. Πολύ σε ευχαριστώ, γιατί ξέρεις, το κόλλερ είναι λίγο σπίτι μας και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο στις δουλειές και... Επιτρέψτε μου να πω αυτά τα οποία μου λες εκτός αέρα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας εδώ πέρα και πραγματικά εγώ σας παρακολουθώ. Σας διαβάζω, σας βλέπω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί κάνετε πρωτοποριακά πράγματα, πράγματα τα οποία λείπουν από το διαδίκτυο και νομίζω ότι είστε αρρωγοί καλής ενημέρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που το λες και επίσης θέλω να σου πω ότι το μαγικότερο όλων και μόνο ένας δημοσιογράφος το καταλαβαίνει είναι ότι εδώ δεν υπάρχει λογοκρισία. Αυτό είναι. Είναι τα καλά. Αν δεν υπάρχει λογοκρισία, επειδή το έχουμε ζήσει και εσύ και εγώ στο πετσί μας, νομίζω ότι μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου πολύ ελεύθερα και να παράξεις πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό. Λοιπόν, τώρα, Πέτρο, γιατί είσαι εδώ, θέλω να κάνουμε μία συζήτηση, γιατί τους τελευταίους 7 μήνες σε αυτήν εδώ τη χώρα μας χτυπάνε αλίπητα με χαστούκια διάφορες υποθέσεις, οι οποίες πραγματικά είναι. Στην πραγματικότητα αυτό που λέμε συγκλονίζεται το Πανελλήνιο από τις ελάχιστες φορές που είναι αλήθεια και δεν είναι δημοσιογραφικός τίτλος. Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά νομίζω ότι δεν ξέρω αν σε αυτό έχει παίξει ρόλο η καραντίνα ή κάτι έχει γίνει, έχει τρελαθεί ο κόσμος, αλλά οι υποθέσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, Χρυσίλα μου, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Είναι μια χειρότερη από την άλλη. Και προσεγγίζοντας τις και δημοσιογραφικά και ανθρώπινα, θέλω να σου πω ότι πολλές φορές έχω φτάσει στο σημείο να σηκώνω τα χέρια ψηλά με αυτά τα οποία βλέπω, αυτά τα οποία διαβάζω και αυτά τα οποία μεταδίδω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είσαι ένας από τους δημοσιογράφους που πάντα έχει εξαίρετο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Είσαι πάντα και ένα και δύο βήματα μπροστά και αποκαλυπτικά και μέσω της δουλειάς σου, στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αλλά και μέσω της εφημερίδας που εκδίδεις, στο BAM. BAM, ναι. BAM. Το BAM. BAM για κάτω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την υπόθεση Λιγνάδη. Μας απασχόλησε πάρα πολύ και νομίζω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα του MeToo. Άκουσα να δεις, έχουμε να κάνουμε έναν πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επιλεγεί από την κυβέρνηση για να είναι σε αυτό το πόστο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς, όπως αποκαλύπτεται, μπλέκεται σε δυσόδεις καταστάσεις και ιστορίες οι οποίες σε κάνουν αφρίτης ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Γιατί όταν κατηγορείς ότι έχεις βιάσει ανήλικα παιδιά, καταλαβαίνεις τώρα για τι είδους έγκλημα μιλάμε, το οποίο φέρεται να έχει διαπράξει. Είναι μια υπόθεση με την οποία ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή και το θυμάσαι πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά και το σκέλος. Αυτόν που έχει να πει ο Λιγνάδης και αυτό τον οποίο λέει στις δικαστικές αρχές, αλλά κυρίως ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τα θύματα, να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εξεπλάγει δυσάρεστα και εξεπλάγει για τους εξής λόγους. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος και επίτρεψέ μου να σου πω ορισμένα πράγματα τα οποία τα νιώθω μέσα από την καρδιά μου και στα λέω μέσα από την καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι παρά το γεγονός ότι έχουν αποκαλυφθεί πολλά, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 άνθρωποι οι οποίοι τον έχουν καταγγείλει για τα μύρια όσια. Και παρά το γεγονός ότι ο κύριος Λιγνάδης χαίρεται το τεκμήριο της αθότητας, κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, ναι, γιατί δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα επίσημα στις δικαστικές αρχές. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Αυτό ακριβώς λοιπόν. Παρά το γεγονός όλα αυτά, εγώ θέλω να μείνω λίγο στον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η έρευνα. Θα σου πω ότι έχω τεράστια απορία για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν με αυτόν τον τρόπο οι αρχές. Τι θέλω να πω. Θυμάσαι ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου υπήρχε αυτή η φημολογία σχετικά με τον κύριο Λιγνάδη, τις ημέρες στα έργα, ότι ενδεχομένως θα είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο πλαίσιο του ελληνικού MeToo. Να σου υπενθυμίσω ότι στις 2 Φεβρουαρίου υπήρχε αυτή η ανάρτηση Έλληνα Σακρίτα, η οποία έκανε λόγο για την παρέτηση. Πολύ σωστά. Από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Θυμάσαι ότι στις 6 Φεβρουαρίου παραιτήθηκε όντως. Ήταν Παρασκευή, Σάββατο. Σάββατο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Παρασκευή, Έλληνα Κρήτα, Σάββατο η παρέτηση. Αυτό ακριβώς. Θυμάσαι ότι πριν την παρέτηση υπήρχε μια συνέντευξη ενός ανθρώπου σε μία ιστοσελίδα, ο οποίος δεν τον κατονόμαζε αλλά τον φωτογράφησε. Πολύ σωστά. Και θυμάσαι ότι προφυλακίστηκε 14 μέρες αργότερα μετά την παρέτηση στις 20 Φεβρουαρίου. Έτσι. Όταν λοιπόν προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος, λυπάμαι που το λέω, αλλά και οι αστυνομικές αλλά και οι εισαγγελικές αρχές φαίνεται ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Είναι η πρώτη φορά που κάνω τόσα χρόνια ρεπορτάζ, στην οποία φορά διαπιστώνω ότι δεν έγινε την ημέρα της σύλληψης μία κατοίκον έρευνα, μία κατάσχεση. Υπήρχε πάρα πολύ χρόνο, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο θα σου πω, το κινητό τηλέφωνο του
του Δημήτρη Λιγνάδη, το δώσανε οι αρχές στον αδερφό του, ο οποίος το είχε στο σπίτι του και κατασχέθηκε 10 μέρες μετά την προφυλάκηση από το σπίτι του Γιάννη Λιγνάδη. Δεν κατασχέσαν ούτε υπολογιστές, ούτε μπήκαν να ψάξουν το διαμέρισμα, ούτε μπήκαν να ψάξουν τα υπόγεια, ούτε μπήκαν να ψάξουν την ταράτσα. Όλα αυτά έγιναν όταν είχαμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο στην ΠΑΜ που κάναμε λόγο για το θησαυρό ο οποίος κρύβεται στα υπόγεια του διαμερίσματος του Δημήτρη Λιγνάδη. Αλήθεια είναι αυτό. Χάθηκε λοιπόν χρόνος, δόθηκε άπλετος χρόνος στον κατηγορούμενο να εξαφανίσει οτιδήποτε θέλει. Είναι ενδεικτικό και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο μοναδικός υπολογιστής ο οποίος βρέθηκε, φέρεται να αγοράστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2021, δηλαδή την ημέρα που έγινε η ανάρτηση από την Έλληνα Ακρίδα, και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι τι έγινε με τον παλαιότερο υπολογιστή. Δεν προχώρησαν σε άρση του απορρίτου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες καταθέσεις οι οποίες λένε ότι όλες οι επικοινωνίες του Λιγνάδη με τα φερόμενα θύματα γίνονταν μέσω Messenger, Viber και WhatsApp. Αυτές λοιπόν τις κινήσεις δεν τις έκαναν οι ακριτικές αρχές. Και πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε μία υπόθεση η οποία ενδεχομένως θα μας επιφυλάξει διάφορες εκπλήξεις στο ακροατήριο, αλλά αυτό το οποίο νιώθω εγώ ως δημοσιογράφος και ως Έλλην πολίτης είναι ότι αυτή την υπόθεση κάποιοι δεν θέλουν να την ψάξουν στο σύνολό της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με τρομάζει. Σε ίσονο σημασίας υποθέσεις, ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά γιατί έχεις τεράστια πείρα, μπαίνουν στο σπίτι σου και κυριολεκτικά το σηκώνουν όλο στον αέρα. Γεγονός. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση βλέπω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο ενήργησαν έτσι οι αρχές, αλλά αυτό το οποίο βλέπω είναι σίγουρο ότι ενήργησαν με περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω τι θέλαν να καλύψουν, ποιον θέλαν να συγκαλύψουν, τι φοβούνταν. Αυτό ακριβώς. Τι φοβούνταν, εάν φοβούνταν κάτι, αλλά δεν νομίζω ρε Χρύσλα μου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή αστυνομικός, εισαγγελέας ή ανακριτής ο οποίος έχει να φοβάται κάτι. Γιατί τον απλούστατο λόγο ότι είναι η δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο για τους πολίτες. Αλλά δεν ξέρω μετά από αυτά τα ερωτηματικά που μπαίνουν στο τραπέζι, αν τελικά υπάρχει κάτι να φοβούνται. Είναι προφανές ότι κάτι κρύβεται. Κάτι μεγαλύτερο κρύβεται από πίσω. Να σου υπενθυμίσω ότι υπάρχουν καταγγελίες για ανήλικα τα οποία μπαίνουν, βγαίνουν στο σπίτι του. Υπάρχουν καταγγελίες για παλαιότερες υποθέσεις. Υπάρχει μια υπόθεση του 1983 η οποία έφτασε στο ακροατήριο, αλλά η μάνα του μηνυτή πήγε και ανακάλεσε. Υπάρχει ιστορία του 2012, υπάρχει ιστορία με το μαχαίρωμα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες έχουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά βλέπω ότι δυστυχώς οι αρχές δεν τις ερεύνησαν. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να συλλαμβάνεις κάποιον και εκείνη την ημέρα να μην κάνεις ένα ντου, να το πω έτσι λαϊκά, στο έτσι. Σπίτι του, να το σηκώσεις όλο στον αέρα. Συμφωνώ. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να πρέπει να υπάρχει η δημοσιογραφική αποκάλυψη προκειμένου να πάνε οι εισαγγελείς Σαπατιάτικα, είχαν πάει και να ψάξουν. Μεγάλη φιλοκευτερό τον αποθηκευτικό χώρο. Τον οποίο δεν τον είχαν βρει στην πρώτη αυτοψία. Ακριβώς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι τραγελαφικά. Είναι σαν κάποιος να μην έχει ερευνήσει όλα αυτά που αφορούν την υπόθεση. Αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρο. Και θέλω να σου πω κάτι άλλο και να το αποκαλύψω σε εσένα. Ότι έχουν υποβληθεί δύο αιτήματα από τους δικηγόρους οι οποίοι στηρίζουν τα θύματα, τους δικηγόρους στήριξης κατηγορίας. Δύο αιτήματα προκειμένου να προχωρήσουν σε άρση των εφαρμογών του Facebook, του Instagram, του Twitter, του WhatsApp και του Viber. Αυτά λοιπόν τα δύο αιτήματα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν απαντηθεί από την ανακρίτρια. Η ανακρίτρια δεν έχει προχωρήσει σε αυτές τις συγκεκριμένες πράξεις και το ερώτημα είναι γιατί δεν έχει προχωρήσει. Η πείρα σου τι σου λέει, γιατί μπορεί να μην έχει προχωρήσει ένα κρίτρια. Εγώ αυτό το οποίο νιώθω και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, γιατί την εκτιμώ ιδιαίτερα και ως δικαστική λειτουργό την κυρία Παρασκευή Μπότση, είναι ότι έχει φοβηθεί από την επίθεση την οποία έχει δεχθεί και από τον ίδιο τον Λιγνάδη, ο οποίος ηρίστηκε με παρόδο να σου πω ότι απολογούνταν την Πέμπτη συμπληρωματικά και αρνήθηκε να απολογηθεί προφορικά στην ανακρίτρια. Εξαπέλυσε μια νέα επίθεση, είπε ότι έκανε λόγο για προκατάληψη. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλη αυτή η περιουλιάωσα ατμόσφαιρα, οι απειλές τις οποίες εξτόμησε και ο προφυλακισμένος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής, αλλά και ο δικηγόρος του κ. Κούγιας, κάπου την τρόμαξαν. Αλλά δεν μπορούν οι ανακριτές και οι δικαστικοί λειτουργοί να λειτουργούν με τον φόβο και να λένε: εγώ θα κάνω αυτά τα τυπικά και στη συνέχεια ας πάει να κόψει το κεφάλι του κάποιος άλλος, ας πούμε να στείλω την υπόθεση, να φύγει από μένα αυτή η υπόθεση και να πάμε παρακάτω. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Ναι, αλλά για να φύγει από έναν ανακριτή, για να πάει σε έναν άλλον ανακριτή, το μόνο που συμβαίνει είναι ο κατηγορούμενος να κερδίζει χρόνο και υπάρχει και αυτό το άτιμο 18μηνο που αν παρέλθει και δεν έχει συμβεί τίποτα, τότε τα πράγματα αλλάζουν και αφήνεται ελεύθερο. Έτσι ακριβώς. Και εγώ δεν σου λέω ότι είναι ένοχος ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι αθώος και να αποδειχθεί ότι είναι. Κανείς μας δεν μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια απόφαση. Ναι. Δεν το συζητώ. Αλλά θέτω ερωτήματα. Δεν σου λέω ότι είναι ένοχος. Μπορεί να είναι αθώος, μακάρι να αποδειχθεί ότι είναι αθώος. Εγώ θέλω να αποδειχθεί ότι είναι αθώος, γιατί δεν θέλω να διανοηθώ ότι ένας καλλιτέχνης του Βεληνικού, του Λιγνάδη, έχει κάνει αυτά τα οποία του προσάπτουν. Μακάρι να αποδειχθεί. Αλλά να ερευνηθούν τα πάντα. Αυτό θέλω εγώ. Ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Να ερευνηθούν τα πάντα και όχι κάποιοι να παίζουν κρυφτούλοι
Και όχι οι αστυνομικοί να φοβούνται να κάνουν την έρευνα, οι εισαγγελείς να μην δίνουν την εντολή και η ανακρίτρια να μην προχωράει στις άλλες τις οποίες σου περιέγραφε. Καυτές πατάτες είναι αυτές. Το θέμα είναι ας βγει κάποιος και να μας πει το γιατί. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ και εγώ αυτό φοβάμαι δεν θα πατηθώ. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μας υπόθεση. Η επόμενη υπόθεση που πραγματικά σκίασε τα πάντα ήταν η υπόθεση των γλυκών νερών. Η δολοφονία της Καρολάιν. Δηλαδή, ειλικρινά ως άνθρωπος θα σου πω ότι το λέω και ανατριχιάζω σύγκολη. Δεν το διανοούμε. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να το διανοηθεί κανένας. Ελάχιστοι άνθρωποι από τα πρώτα πλάνα είπαμε. Προφανώς είναι θέμα και εμπειρίας. Ότι παιδιά, ο κύριος αυτός ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι του δολοφόνησαν τη σύζυγο δεν μας πολύ αρέσει. Και τελικά αποδείχτηκε μετά από σχεδόν 40 μέρες ότι τελικά ήταν ο άνθρωπος που δολοφόνησε την Καρολάκη. Είναι αυτό το οποίο λες και εσύ, ότι πραγματικά πρόκειται για ένα έγκλημα. Σου λέω και ανθρώπινο, δεν ξέρω. Ίσως επειδή είμαι και πατέρας και έχω παιδιά σε νεαρή ηλικία και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, το οποίο με έχει συγκλονίσει. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό το οποίο έχει συμβεί. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 40 μέρες για να φτάσουμε στην ομολογία του συγκεκριμένου δράστη. Και εδώ έχω να πω κάτι όμως ό,τι αφορά το θέμα των ερευνών και το θέμα με τον οποίο έτρεξε αυτή η υπόθεση. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο ακούγεται για την αστυνομία ότι και λέγεται πλέον ότι από την πρώτη στιγμή τον είχαμε απουσιαστεί και απλά τον πηγαίναμε τα νερά του, δεν θέλαμε να μας εμπιστευτεί. Αυτό κατά μένα δεν στέκει σε σοβαρή συζήτηση, ας πούμε σε ένα σοβαρό τραπέζι όπως είναι το δικό σου εδώ. Δεν στέκει για τον απλούστατο λόγο ότι καταρχάς υπήρχε επικήρυξη. Έτσι, το θυμάσαι. 300.000 ευρώ. Για ποιο λόγο να επικηρύξεις όταν γνωρίζεις από την πρώτη στιγμή ότι ο δράστης ενδεχομένως είναι αυτός ο άνθρωπος. Για να θολώσεις τα νερά, ακούστηκε και αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει αυτό. Επίσης, να σου θυμίσω την άλλη την ιστορία με τον Γεωργιανό, τον οποίο τον σύρανε από τα σύνορα που τον συλλάβανε. Ναι. Και ήταν ο πρώτος ύποπτος και υποτίθεται ότι πρέπει να ομολογήσει. Και όπως καταγγέλλει ο ίδιος, πέρασε βασανιστήρια μέσα προκειμένου να ομολογήσει. Να σου θυμίσω κιόλας ότι όλο αυτό το διάστημα διαρρεόταν προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί να μου πεις αυτό μπορεί να γινόταν και σκεμμένα για το πόσο ευτυχισμένο ζευγάρι ήταν ο Μπάμπης και η Καρολάιν, ας πούμε. Τέλος πάντων, κανένας δεν φρόντισε να καταπέσει η εικόνα αυτή. Αντιθέτως, την ισχυροποιούσαμε. Την ισχυροποιούσαμε και εμείς τα μέσα την ισχυροποιούσαμε. Όχι θελημένα, αλλά επειδή αυτές ήταν συγκεκριμένες διαρροές. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι συγκλονιστική, είναι πρωτοφανής. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω ξανασχοληθεί δημοσιογραφικά με τέτοιου είδους έγκλημα, υπό την έννοια ότι κάνεις αυτά τα οποία κάνεις, δολοφονείς τη σύζυγό σου, δεν τη δολοφονείς σε εμβρασμό ψυχής, όπως λέει τώρα αυτός. Γιατί εμβρασμό ψυχής δεν μπορείς να δολοφονήσεις κάποιον ο οποίος κοιμάται ή να πας να τον πλακώσεις με ένα μαξιλάρι να τον πνίγεις επί 5 λεπτά. Ο βρασμός σου περνάει. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχεις εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, σου ανεβαίνει η πίεση, αλλά περνάει με δύο βαθιές ανάσεις. Άρα δεν πρόκειται για βρασμό ψυχής, μιλάμε για ένα προμελετημένο έγκλημα. Και επίσης δεν στείνεις μετά ολόκληρο σκηνικό ληστείας, δολοφονίας, όταν υπήρξε βρασμός. Και ας σου πω και κάτι, το οποίο το ξέρεις και εσύ λόγω της πείρας σου, αλλά το έχουν πει και οι εγκληματολόγοι, όταν κάποιος βρίσκεται σε βρασμό ψυχής και διαπράττει ένα έγκλημα, το οποίο δεν το διαπράττει με αυτόν τον τρόπο, η πρώτη κίνηση την οποία κάνει μετά είναι να μετανοήσει, να τρελαθεί. Να καλέσει την αστυνομία ο ίδιος. Και κάθεται να βγει στους δρόμους να φωνάζει. Και να φωνάζει. Ναι. Λοιπόν, δεν παίζει αυτό το θέατρο. Τώρα σκέψου τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Δολοφονεί τη γυναίκα του, παίρνει το παιδί για το οποίο υποτίθεται ότι κόπτεται και για το οποίο αγωνία. Και τα έκανε και όλα. Τα έκανε όλα για το παιδί, όπως λες εσύ. Το τοποθετεί ως τρόπαιο πάνω στο άψυχο σώμα της γυναίκας του, κάθεται, δένεται. Παίζει αυτό το θέατρο, σκηνοθετεί τη ληστεία, επί 37 μέρες κοροϊδεύει τους πάντες και τα πάντα. Θυμάμαι την ημέρα της κηδείας, είναι μια σκηνή η οποία μου έχει χαρακτήσει τη μνήμη. Όταν τον είδα να κατεβαίνει με το ελικόπτερο και να έχει το παιδί εδώ. Ασπίδα. Ακριβώς. Ασπίδα. Ακριβώς. Ποιος το κάνει αυτό. Ποιος ταλαιπωρεί ένα 10 μηνών βρέφος να το παίρνει με ελικόπτερο να το έχει ως ασπίδα. Θυμάμαι μετά την άλλη την ιστορία την οποία έστησε ο ίδιος. Με τις απειλές τις οποίες εξτόμησε και στο λέω αυτό σημείωσε το, έχει απειληθεί η φερόμενη ψυχολόγος, η σύμβουλος ψυχικής υγείας. Η κυρία Μανολοπούλου. Ακριβώς. Απειλήθηκε. Αυτό λέει τουλάχιστον το κόμμα ρεπορτάζ προκειμένου να βγει και να μιλήσει και να πει συγκεκριμένα πράγματα και στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το πρώτο θέμα. Και σε σχέση στις... με τη σχέση του Μπάμπη και της Καρολάιν. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος μας δείχνει το αδίστακτο του χαρακτήρα του. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον βλέπουμε σήμερα να είναι στη φυλακή και να τον καταγράφουν οι κάμερες και τα πλάνα να είναι αγέροχος. Να λες και δεν έχει συμβεί τίποτα. Κάποιος άλλος θα ήταν ανθρώπινο ράκος. Αυτός τον βλέπαμε πηγαίνει να ταΐζει γατάκια
και να ποτίζει τα γατάκια γιατί ξέρανε ότι τον γράφει η κάμερα. Είναι ένα θέατρο το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πέτρο, με εδώ ο άνθρωπος αυτός οδηγήθηκε με το Αλεξέ Φερογιλέκο στην εισαγγελία και από πάνω φορούσε το σακάκι του. Ακριβώς. Δηλαδή... Και τον είδες όμως πόσο στυλμένος ήταν και αγέροχος. Αγέροχος, βέβαια. Δεν τσάκισε βλέφαρο. Στην κυριολεξία. Και για την υπόθεση λοιπόν των γλυκών νερών, εσύ έχεις κάνει μια αποκάλυψη στην οποία επιμένεις. Έχεις ξεπεράσει όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Κατερινόπουλος για σπίτια στη Σούδα που κατέπεσαν, που μίλησε μάλιστα και η ίδια η ιδιοκτήτρια και είπε ότι δεν συνέβη τίποτα τον τελευταίο χρόνο από όσα έχουν λεχθεί. Έρχεσαι λοιπόν εσύ και βάζεις τώρα στο κάδρο ένα καινούριο στοιχείο. Την ύπαρξη μιας γυναίκας. Ναι, οι δικές μας πληροφορίες, οι οποίες νομίζω ότι δύσκολα μπορούν να διαψευστούν, λένε ότι υπήρχε ένα τρίτο πρόσωπο σε όλη αυτή τη σχέση, την αρρωστημένη σχέση του Μπάμπη με την Καρολάιν. Ένα πρόσωπο με το οποίο είχε έρθει κοντά, αν θέλει, ο καθομολογίαν δράστη το τελευταίο διάστημα, αρκετό διάστημα, είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, πρέπει να πούμε ότι είναι γύρω στα 40. Και ό του θαύματο, η γυναίκα αυτή, λένε δικές μου πληροφορίες, με το που έγινε το έγκλημα, εξεφανίστηκε από όλου και από όλα. Δεν ξέρω αν έχει συντελέσει, γιατί. Πρέπει να πούμε ότι διάβασε και κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε ένας δικηγόρος, ο οποίος την εκπροσωπεί, δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την υπόθεση, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα μπει στο κάδρο. Όπως στο κάδρο, θέλω να σου πω, το ανακριτή θα μπει και το τραπεζικό απόρριτο του πιλότου. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στους κύκλους τους δικούς μας, γιατί λέγεται ότι όταν θα γίνει άσο τραπεζικό απορρίτου θα δουν ακριβώς την οικονομική κατάσταση, από πού προήλθαν κάποια χρήματα, πώς διακινούνταν κάποια άλλα χρήματα και τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτά τα στοιχεία που λένε ότι μας έδινε χρήματα γονείς μου, μας έδινε χρήματα γονείς Καρολάιν, εμείς τα κάναμε αυτό, τα τοποθετήσαμε εκεί κτλ. Είναι αυτό το οποίο λένε οι Αμερικανοί show me the money, έτσι, και follow the money. Δηλαδή, follow the money, follow the money, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ καλή κίνηση να το έκανε ο κ. Μακναρίς, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος ανακριτής. Νομίζω ότι η άρση του τραπεζικού απορρίτου θα μας δείξει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά το πραγματικό κίνητρο. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι το πραγματικό κίνητρο της δολοφονίας είναι επειδή η Καρολάιν είχε επιλόχιο κατάληψη, επειδή δεν ήταν καλή μητέρα και επειδή πέταξε το παιδί στο λίκνο. Δεν δολοφονείς τη μητέρα του παιδιού σου επειδή είχες κάποιες αντιδικίες ή αψιμαχίες ή, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια, είναι σύνηθες. Ιδίως όταν σε νοιάζει το παιδί σου. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είναι άλλο το κίνητρο. Το κίνητρο είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως οδήγησε τον Μπάμπη να δολοφονήσει. Γιατί όμως να δολοφονήσει? Γιατί ενδεχομένως να φοβόταν ότι η Καρολάιν πάνω στο θυμό της, την έκρηξη, στον Τζακωμό, θα αποκάλυπτε κάτι μεγάλο. Κάτι μεγάλο το οποίο θα τον έπληκε και ως άνθρωπο και ως εικόνα και φυσικά θα έχει και ποινικές προεκτάσεις, υπό την έννοια ότι ενδεχομένως θα τον έφερνε αντιμέτωπο με διάφορες διώξεις. Εσύ θεωρείς ότι αυτή η γυναίκα που βάζει στο κάδρο, η 40χρονη, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της λύσης του μυστήριου του γιατί συνέβησαν όλα? Και ναι και όχι, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί. Καταρχάς θα πρέπει να κληθεί, να καταθέσει, να εξηγήσει, να μιλήσει για τη σχέση, να μιλήσει και είμαι σίγουρος ότι επειδή θα προκύψουν νέα στοιχεία, θα κληθεί και για συμπληρωματική απολογία και ο καθομολογιαν δράστης και θα του τεθούν και νέα ερωτήματα. Είναι σίγουρο αυτό. Να ακούσουμε τι έχει να πει και αυτό. Αν και επιτρέψτε μου να σου πω ότι δεν πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία λέει. Είναι τόσο δασκαλεμένος και τόσο. Το έχει βάλει τόσο καλά στο μυαλό του, προγραμματισμένο σαν ρομπότ, που δεν πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία λέει. Αλλά νομίζω ότι όλο αυτό ο έμπειρος ανακριτής θα μπορέσει να διαφωτίσει και να δώσει εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα στους γονείς της Καρολάιν. Κατά δεύτερον, στο μικρό κοριτσάκι το οποίο κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και θα πληροφορηθεί ότι ο πατέρας της δολοφόνησε τη μάνα της και θα πρέπει να απαντηθεί αυτό το γιατί. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει αυτό το παιδί χωρίς να πληροφορηθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και κατά τρίτον, σε όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία η οποία παρακολουθεί άναυδη όλη αυτή την ιστορία. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Το οποίο έχει προκύψει επίσης από το δικό μας το ρεπορτάζ, το έχουμε γράψει και στην BAM. Το Φεβρουάριο, για κάποιο λόγο, η Καρολάιν σταμάτησε τις συνεδρίες τις οποίες είχε με την κυρία Μιλωνοπούλου και καταθέτει η κυρία Μιλωνοπούλου και λέει ότι με ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα, με SMS δηλαδή, και στη συνέχεια εγώ επικοινώνησα με τον άντρα της, τον Μπάμπη δηλαδή, ο οποίος μου είπε θα προσπαθήσω να την μεταπίσω, αλλά στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Επειδή συζήτησα και με ειδικούς, η εικόνα την οποία έχω σχηματίσει πλέον λέει το εξής, ότι ενδεχομένως το μήνυμα αυτό δεν εστάλει. Εστάλει με ένα από το κινητό της Καρολάιν, αλλά δεν το έστειλε η Καρολάιν, το έστειλε ο Μπάμπης. Και γιατί το έστειλε ο Μπάμπης? Γιατί μιλώντας και με την σύμβουλο ψυχικής υγείας, την κυρία Μιλωνοπούλου, μου εξήγησε και μου είπε ότι σιγά σιγά η Καρολάιν, που ήταν ένα πολύ κλειστό άτομο και πλήρως χειραγωγούμενο, υπό την έννοια ότι είχε μία και μοναδική φίλη στην Αθήνα, σκέψτε το αυτό, ένα παιδί το οποίο το είχε βάλει σε ένα κλουβί μέσα και ζούσε στο κλουβί αυτό. Μου λέει λοιπόν η κυρία Μιλωνοπούλου ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών η Καρολάιν άρχισε να αισθάνεται πιο ανάλαφρα,
να μου ανοίγεται, να μου λέει πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο Μπάμπης δεν ήθελε να αποκαλυφθούν. Και όταν λοιπόν κατάλαβε ο πιλότος ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία θα περνούσε η σύζυγός του και ενδεχομένως θα έλεγε πράγματα τα οποία δεν θα του άρεσαν του ιδίου, να έκοψε αυτή την επικοινωνία με την ψυχολόγο. Η συνέχεια στην ΠΑΜ, έτσι. Η συνέχεια στην ΠΑΜ, ναι, νομίζω ότι είναι ένα σύριο το οποίο θα μας απασχολήσει όλο το καλοκαίρι. Και φυσικά να σου πω ότι. Και πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα, αν θέλεις, κοινωνικό. Το οποίο έχει να κάνει και με τους γονείς της Καρολάιν και με τους γονείς του Μπάμπη. Πώς είναι δυνατόν, εσύ, αγαπημένη μου. Ξέρω τι θα μου πεις. Να επιτρέπετε μια σχέση σαν 27χρονο ή 15χρονο. Να σου πω, έχουν ακουστεί τόσο πολλά πράγματα, Πέτρο. Έχουν ακουστεί ακόμα και πράγματα σχετικά με την κουλτούρα των δύο γονιών της Καρολάιν. Ότι επειδή η μητέρα της έχει καταγωγή από τις Φιλιππίνες, ήταν κάτι πλήρως αποδεκτό. Το να ένα κορίτσι να βρίσκει έναν άντρα για να μπορέσει να φτιάξει τη ζωή της, ενώ να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια. Γιατί στις Φιλιππίνες κάνουν όλες οικογένειες. Δεν ξέρω. Δηλαδή... Εντάξει, το δέχομαι αυτό που λες. Είναι σεβαστό και το ακούω και πάνω στο τραπέζι. Το ακούω, ναι, και τα αφήνω κι εγώ. Αλλά το βάζω τόσο πολύ. Η μητέρα του Μπάμπη, η οποία είναι και εκπαιδευτικός, πώς ενέκρινε ο γιος της 27 χρονών γαϊδούρη να πάει να μπλέξει με μια 15χρονη. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ και δεν έχω να ρίξω κάτι στο τραπέζι. Ειλικρινά και εμένα με ξεπερνάει. Δηλαδή, πρέπει να μας απασχολήσει όμως γι' αυτό. Υπήρχε όμως και μια κοινωνία η οποία ζούσε ένα ειδήλιο ενός 27χρονου με μια σχεδόν 15, γιατί δεν ήταν ακόμα 15. Δεν ήταν ακόμα 15, μιλάμε για παιδάκι. Ναι, η οποία κοινωνία, από ό,τι έχω δει εγώ, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να στηρίξει ένα μωρό, να στηρίξει δύο γονείς που δολοφονήθηκε η κόρη τους, αλλά από την άλλη προσπαθούν να συμπλέξουν με μια συγκάλυψη των ηλικιών και το πότε ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί θα είμαστε πάρα πολύ ψεύτες και υποκριτές, αν πούμε ότι δεν το βλέπουμε. Βέβαια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, να το τριτώσουμε, γιατί και εδώ έχεις δικό σου ρεπορτάζ καινούριο και είσαι ο άνθρωπος που πήρε στα χέρια του και τη δικογραφία, ως συνήθως θα πω εγώ. Η ιστορία του 49χρονου παπά στο Αγρίνιο. Με τις καταγγελίες που τις ξεκίνησαν τον χορό δύο αδελφές, ενήλικες πια. Η μία με καταγγελία για βιασμό και η άλλη για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες και για τη δημιουργία ακόμα και κοινοδίου στην πόλη του Αγρινίου. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο, ιερέα τώρα, μόνο ιερέα δεν μπορείς να τον πεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε πλήση εγκεφάλου στα θύματα του. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι το συγκλονιστικό. Τους έκανε τόσο μεγάλη πλήση εγκεφάλου και τις χειραγωγούσε σε τόσο μεγάλο βαθμό που πραγματικά σε κάνει να φρύτεις και να απορρίσμα. Με την ανοχή όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας, αλλά εγώ είναι κάτι το οποίο το γράψαμε την προηγούμενη Κυριακή στην εφημερίδα. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι γνώριζε και η Μητρόπολη, η οποία συγκάλυπτε αυτή την ιστορία και αυτή τη στάση. Ξέρεις, η κυρία Κιτσάκη, η Κατερίνα Κιτσάκη, που είναι η δικηγόρος των δύο κοριτσιών. Εξαιρετική. Εξαιρετική. Μίλησε για πρώτη φορά εδώ στο The Caller. Πριν ακόμα απολογηθεί ο παπάς, πριν τη μέρα της απολογίας του. Και είπε αυτό ακριβώς, ότι τα κορίτσια μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που χειραγωγούνταν, που τους έκαναν πλήση εγκεφάλου και δεν είναι μόνο αυτά τα κορίτσια. Ήταν τόσο πολύ ξεκάθαρη την ώρα που έρχεται τη βόμβα στις δηλώσεις εδώ στο The Caller, που ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή λες, okay, πόσα κορίτσια δηλαδή περιμένουμε να βρούμε ακόμα, πόσα άλλα παιδιά μπορούν να προκύψουν ότι έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, έχουν κακοποιηθεί, έχουν βιαστεί από έναν άνθρωπο που, όπως είπε η κυρία Κιτσάκη, φαίνεται ότι το εκκλησιαστικό περιβάλλον δεν είναι απέναντί του. Εφέτε. Δεν θα πάει απέναντί του στην τοπική κοινωνία. Ακόμα και αν, όπως είπε η δικηγόρος των κοριτσιών, του στηρίζει η τοπική κοινωνία γιατί έχει ενσυναίσθηση, αυτό που τελικά βλέπουμε είναι ότι το κομμάτι της εκκλησίας είναι τόσο συμπαγές. Και δεν επιτρέπει να πειράξουν κανέναν άνθρωπο στους κόλπους τους, ακόμα και να έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Αυτό είναι το τρομακτικό. Αυτό είναι το τρομακτικό, αυτό είναι κάτι το οποίο το αναδείξαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά κάνεις και επισημαίνεις και αυτές τις δηλώσεις που έκανε εδώ πέρα στο Caller η δικηγόρος. Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία θα πρέπει να πέσει άπλετο φως. Αλλά δεν θα πέσει άπλετο φως. Και πάλι. Είμαι πολύ απεσιόδοξος, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα. Είναι τόσο αλληλοσυγκροώμενες οι καταστάσεις. Είναι τόσο βαθιά η σαπίλα, η σύψη η οποία υπάρχει δυστυχώς και στον χώρο της ελλαδικής εκκλησίας.
Δεν το γενικεύω, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει και στην Ελλάδα με παρόμοιες συμπεριφορές. Δεν ξέρω, είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, ναι, αλλά οι δικές μου πληροφορίες επαναλαμβάνω ότι τα γνώριζε όλα αυτά η Μητρόπολη, η οποία έκανε τα στραβά μάτια μόνο και μόνο για να μην σκαταλύσει τους πιστούς. Δηλαδή, αφήναμε τα θύματα να κακοποιούνται σεξουαλικά, προκειμένου να μην καταδείξουμε την υπόθεση στο μέγεθος, στο πλήρες, και να μην σκανδαλιστούν οι πιστοί. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάμε. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ευτυχώς, οι εισαγγελικές αρχές έκαναν το αυτονόητο. Δηλαδή, εξέδωσαν διάταξη, δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του, προκειμένου όποιοι άλλοι έχουν τυχόν πέσει θύμα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ή όποιοι γνωρίζουν οτιδήποτε. Να πάνε να καταθέσουν στις αρχές και να συνεισφέρουν στην ανάκριση, στην ανακριτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει όμως. Ναι. Δεν ξέρω αν θα αποδώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αποδώσει, γιατί ιδίως οι μικρότερες κοινωνίες είναι κλειστές, έχουν φόβο, δεν θέλουν να μπλέκουν οι άνθρωποι με αυτούς που θεωρούν ότι έχουν δύναμη, και πάντα η Εκκλησία έχει δύναμη και το γνωρίζουμε όλοι. Και βέβαια εκεί πέρα είναι και το σφάλμα, αγαπητή μου, αγαπημένη μου, και της ελληνικής δικαιοσύνης. Και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις υποθέσεις οι αστυνομικές αρχές. Ξέρεις τι ταλαιπωρία είναι για κάποιον να πάει να καταγγείλει ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν σου μιλάω μόνο για το στιγματισμό τον οποίο θα έρθει εκείνη τη στιγμή. Α, βιάστηκες. Α, σου συνέβη αυτό. Μήπως έκανες εσύ κάτι λάθος. Μήπως εσύ το προκάλεσες. Μήπως λες ψέματα. Όλο αυτό το αφήνω στην άκρη. Αλλά θα πρέπει να καταθέσεις στην αστυνομία, στον εισαγγελέα, να πας μετά στον ανακριτή. Ενδεχομένως ο ανακριτής να χρειαστεί να σε ξανακαλέσει, θα χρειαστεί να πας στο ακροατήριο όπου είναι δημόσια η διαδικασία, και εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλεις τα εσώψυχά σου και να θυμηθείς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και να σε παρακολουθούν κιόλας. Βεβαίως. Ενώ στο εξωτερικό αυτά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ απλά. Πας και δίνεις μία μοναδική κατάθεση και προβάλλεται το βίντεο ως τίποτα άλλο. Έτσι. Έτσι. Σύμφωνα με την δικογραφία που είχες αποκλειστικά στο BAM, στην BAM, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουν προσθεθεί? Την Κυριακή θα έχουμε νέο ρεπορτάζ. Α! Ναι, ναι. Θα έχουμε νέο ρεπορτάζ. Την Κυριακή αυτή στις 11 του μήνα, 11 Ιουλίου. Ακριβώς, 11 Ιουλίου έχουμε νέο ρεπορτάζ. Είναι σκληρό το ρεπορτάζ, θέλω να σου πω. Γιατί προβάλλουμε καταθέσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο τον οποίο εργούν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και ειλικρινά σου μιλάω, χρειάστηκε, παιδευτήκαμε πάρα πολύ με το κείμενο αυτό. Γιατί δεν μπορούσαμε να το βάλουμε αυτούσιο. Ξέρεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς και δεν μπορείς να δώσεις και αυτή την πληροφορία στον κόσμο σε ό,τι αφορά την πλήση εγκεφάλου, αλλά και τι έκανε η σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό το κάτι το οποίο πραγματικά με έχει. Τον τρόπο. Τον τρόπο, βέβαια. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά συγκλονίζει. Τι έχουν πει τα θύματα. Στις επίσημες καταθέσεις, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο αποκαλύπτουμε. Και επίσης αποκαλύπτουμε ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις φερόμενων θυμάτων, έτσι, οι οποίες θα πάνε να καταθέσουν το προσεχές διάστημα στους ανακριτές οι οποίοι χειρίζονται αυτή την ιστορία. Τι να πω μετά από όλα αυτά, πες μου. Τι να πεις, Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει, και θες να σου πω και κάτι. Πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν κάνουν τη δική μας τη δουλειά, δεν καταλαβαίνουν πόσο σκληρό είναι να διαχειρίζεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Και πόσο το κουβαλάς αυτό βάρος μέσα σου, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, εμείς τα χειριζόμαστε αυτά στην καθημερινή βάση, είναι η καθημερινότητά μας, αλλά δεν ξέρει ο κόσμος, δεν μπορεί να το αντιληφθεί τι φόρτο κουβαλάμε εμείς. Με πόσο σκοτάδι γυρνάς στο σπίτι σου και προσπαθείς να το ξεφορτωθείς. Αυτό είναι. Γιατί γινόμαστε δέκτες πληροφοριών, οι οποίες είναι ακραίες πληροφορίες πολλές φορές. Και λες, δεν θέλω, ρε φίλε, δεν θέλω. Κάνουμε τη δουλειά μας. Από όταν έγινες πατέρας, πόσο διαφορετικά βλέπεις τα πράγματα? Με την έννοια ότι ζώντας κάθε μέρα με τέτοιες υποθέσεις, έχεις γίνει φοβικός. Όχι. Φοβικός όχι, δεν έχω γίνει. Περισσότερο η γυναίκα μου έχει γίνει φοβική. Η Όλγα είναι και πιο έφθραυστη. Είναι και πιο έφθραυστη και έχει και το μητρικό αίσθημα, που καταλαβαίνεις. Δεν έχω γίνει φοβικός. Απλά αυτό το οποίο βλέπω και πραγματικά με ευαισθητοποιεί πλέον πάρα πολύ, δηλαδή σε στιγμές να λυγίζω ή να ανατριχιάζω, είναι όταν έχω και ασχολούμαι με υποθέσεις κακοποίησης παιδιών. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κακοποιεί παιδιά για εμένα δεν έχει θέση ούτε στις ελληνικές φυλακές. Δεν θα συμφωνήσω. Και θέλω να σου πω πώς θα κλείσουμε. Θα μου πεις αν συμφωνείς με αυτό που πάρα πολλές φορές έχω πει και το σκέφτομαι συνέχεια. Έχουμε καταντήσει κοινωνικά, η κοινωνία μας έχει καταντήσει, και στον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ένας τον άλλον, γιατί πιστεύω τελικά ότι βλέπουν ότι υπάρχει ατιμωρησία. Ναι, μα υπάρχει ατιμωρησία.
Και δεν υπάρχει μόνο ατιμωρησία γιατί ο άλλος μπαίνει φυλακή και μετά από 10-12 χρόνια, ακόμα και αν έχει διαπράξει φόνο και είναι ισόβια καταδικασμένος, θα βγει έξω ελεύθερος και ωραίος στην κοινωνία. Υπάρχει ατιμωρησία γιατί ξέρεις τι, και σε αυτό φταίει και η ελληνική δικαιοσύνη και το λένε και οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ασχολούμαστε ποτέ με τα μεγάλα ψάρια. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο λέμε, ρε παιδί μου, στον ιστό τη αράχνη, μπλα, πιάσει τη μύγα κτλ. Αλλά το μεγάλο, το έντομο δεν θα το πιάσει, θα το τρυπήσει στον ιστό, θα σου ξεφύγει και θα πάει κάτω. Δυστυχώς αυτό φταίει και το γεγονός ότι η δικαστική εξουσία και οι γείτορες της δικαστικής εξουσίας εκλέγονται ουσιαστικά, τοποθετούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η σχέση. Αυτό το, υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να την ξαναδούμε όλη αυτή την ιστορία από την αρχή. Γιατί αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δημοκρατία. Αν δεν υπάρχει δημοκρατία, έχει ένα λαό ο οποίο νιώθει καταπιεσμένο, ένα λαό ο οποίο νιώθει μειονεκτικά, ένα λαό ο οποίο νιώθει πάντα αδικημένο και ότι υπάρχουν πολίτε δύο ταχυτήτων. Οι ευνοημένοι και εκείνοι οι οποίοι πάντα ξεφεύγουν και εκείνοι οι οποίοι πάντα πληρώνουν την ύφη. Τι να σου ευχηθώ και άλλες μεγάλες επιτυχίες και άλλες αποκαλύψεις. Καλό καλοκαίρι θέλω να με υγεία. Σε περιμένω στην Πάρο. Αχ, τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου. Ήτανε τιμή μου. Και εμένα. Να είσαι καλά.